Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγωπούλη. Ήδη εμείς συζητάμε εδώ, κύριε Παναγωπούλη, μεταξύ μας τα συναισθήματά μας και είμαστε άνθρωποι που κινούνται, βγαίνουν, ερχόμαστε στη δουλειά μας. Τώρα ο Βαγγέλης έμεινε, είναι η δεύτερη μέρα στο σπίτι του. Αισθάνεται καλά, λέει. Αλλά μιλάμε για τους ανθρώπους εκείνους που δεν βγαίνουν, δεν μπορούν να βγουν, οικονομικά μπορεί να μην ανταπεξέρχονται. Τι γίνεται με αυτή την κατηγορία ανθρώπων? Αν θέλετε να δούμε λίγο το θέμα της ψυχικής υγείας, μπορούμε να το δούμε. Δεν νομίζω όμως ότι το θέμα το βασικό είναι το αν βγαίνω ή δεν βγαίνω από το σπίτι μου. Δηλαδή, το θέμα είναι γιατί δεν βγαίνω από το σπίτι μου. Δηλαδή, ναι, το θέμα είναι η αγωνία και το άγχος που μας έχει καταβάλει όλους από τον κίνδυνο που βιώνουμε. Ακριβώς. Η ειδοποιώ ότι αφορά, ειδικά για πολλές πόλεις και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά είναι αυτό το κλίμα πανικού που έχει δημιουργηθεί. Ότι αισθάνομαι ότι μένω στο σπίτι μου και είμαι πανικοβλημένος. Δεν βρίσκω άλλες καλούς λόγους για τους οποίους θα μπορούσα να μείνω στο σπίτι. Αλλά μένω φοβισμένος. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Αυτό δημιουργεί και πιο έντονο στρες. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον φόβο που μας κινητοποιεί να συμμορφωθούμε, να φερθούμε υπεύθυνα, να προσέξουμε την υγεία μας και στον πανικό που μας παραλύει. Αυτή τη φορά όλοι μας ή περισσότεροι βιώνουμε πανικό που παραλύει. Το συμβαίνει αυτό, το παρατηρείτε έξω? Γιατί εγώ έλεγα το πρωί, έλεγα κάτι άλλο, ότι έχω την αίσθηση εδώ και λίγο καιρό ότι ειδικά αν παρακολουθήσει κανείς κάποιες ενημερωτικές εκπομπές, και βάζω και το συνάφι μας μέσα, ημών των δημοσιογράφων, ενώ χάνουμε ένα σάμινα, έλεγα ότι χάνουμε ένα σάμινα κάθε μέρα σε ζωές και το παρακολουθούμε λες και έγινε ακόμα ένα τροχαίο στην έξοδο του Πάσχα. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως. Είναι ακριβώς επειδή παρουσιάζεται από εσάς τους δημοσιογράφους το να χάνουμε ένα άμυνα που ο κόσμος δεν μπορεί να το αντέξει. Η πρώτη ψυχολογική αντίδραση όταν κάτι με πανικοβάλλει είναι να βάλω το κεφάλι μου στην άμμο. Έτσι αντιδρούμε όλοι μας και είναι πολύ φυσιολογικό. Έχει δημιουργηθεί ένας τόσο. Ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος πια δεν έχει τηλεόραση όταν είναι στο σπίτι του. Ναι. Γιατί φοβάται. Δηλαδή, το να κρατάω τον κόσμο στο σπίτι πανικοβλημένο, δεν κερδίζω κάτι. Τι θα κάνω εγώ που φοβάμαι? Με την πρώτη ευκαιρία θα πιαστώ από κάπου για να προσποιηθώ ότι δεν υπάρχει το κακό. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό στην ψυχολογία του κόσμου αυτή τη φορά, γιατί ξέρετε, λειτουργεί σαν ένα παιδί. Όπως ένα παιδί το φοβήσουμε και φύγει η μαμά που το φοβίζει από το σπίτι, τι θα κάνει? Θα ανοίξει την πόρτα και θα βγει έξω? Ναι, αλλά βλέπετε κυρία Παναγωπούλου ότι όταν το πιέρουμε και το παίρνουμε χαλαρά και δεν τρέχει τίποτα, αρχίζουν και κάνουν πάρτι. Η αντίθεση στον πανικό που παραλύει δεν είναι η χαλαρότητα. Υπάρχει και μέσα στους δρόμους και δυστυχώς έχει χαθεί. Εδώ συμφωνούμε. Χάθηκε ο μέσος δρόμος στην όλη αντιμετώπιση της κατάστασης. Επίσης, το κάνουμε πάρτι δεν αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία του κόσμου, την πλειοψηφία των γονιών που είναι με τα παιδιά τους στο σπίτι, την πλειοψηφία όλων των ανθρώπων που Όχι. είναι στο σπίτι. Όχι, μειοψηφία είναι, αυτοί μειονότητα. Που κάνουν τα πάρτι περνάνε μια χαρά. Έτσι. Οι υπόλοιποι τι κάνουμε? Οπότε είναι και νομίζω ότι ο κόσμος που μένει στο σπίτι είναι τα τρία συναισθήματα που έχει είναι φόβος, ενοχές και αδικία. Ειδικά ο κόσμος της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Έχει ηλικία αυτό ή σε κάποιες ηλικίες είναι πιο έντονο? Όχι, αυτό που έχει ηλικία είναι ο τρόπος που το εκφράζει κάποιος. Ένα παιδί δεν μπορεί να το εκφράσει, κάποιος άλλος μπορεί να το εκφράσει με κάποιο πιο δημιουργικό τρόπο και κάποιος μπορεί να το εκφράσει με πιο επιθετικό τρόπο. Δεν έχει ηλικία, όλοι το βιώνουν αυτό. Και το φόβο και την αδικία και τις ενοχές. Εκεί μπορεί να αποδοθεί και ενδεχομένως μία ψιλοέξαρση εγκληματικότητας και ενδεχομένως βίων εγκλημάτων που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα. Αυτό δεν μπορώ να το πω γιατί δεν είναι ακόμα αποδεδειγμένο. Δηλαδή τα δύο γεγονότα που γίνανε δεν νομίζω ότι καθιστούν αύξηση εγκληματικότητας. Θα πρέπει να γίνει κάποια μελέτη για να το δούμε. Δεν μιλάω τώρα μόνο για τις δύο δολοφονίες. Μιλάω και για κάποια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μιλάω και για κάποια δεν έχουμε ακόμα στοιχεία στα χέρια μας. Δεν φτάνουν και στα πρωτοσέλιδα, ξέρετε όλα αυτά. Ποτέ δεν φτάνουν, ναι. Αλλά δεν έχουμε ακόμα στοιχεία στα χέρια μας για να μπορέσουμε να κάνουμε μια αξιόπιστη πρόβλεψη. Νομίζω ότι περισσότερο κόσμο είναι απλά. Πλέον, όσοι δηλαδή είναι στα σπίτια τους και δεν είναι αυτοί που κάνουν τα πάρτι, υπάρχει μια συνολικότερη αδράνεια, μια απάθεια. Που ο φόβος το έχει αυτό. Δηλαδή έχουμε δύο άκρα, έχουμε τη μειοψηφία που θα βγει και θα κάνει πάρτι και που είναι η χαρά, ας πούμε, πολλών των καναλιών και όλων που θέλουν να κατηγορήσουν και τη συντριπτική πλειοψηφία που είναι στα σπίτια τους, φοβισμένη, ενοχοποιημένη και αδικημένη. Ζητούν βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι? Όχι, πού να ζητήσουν. Τώρα αυτά όλα που βγαίνουν, οι πλατφόρμες και όλα αυτά δεν είναι. Οι έρευνες μας δείχνουν ότι στα helplines θα φτάσει αυτός που είναι μέχρι τελευταία και ούτε. Ναι. Δεν υπάρχει καμία. Η ψυχική υγεία δυστυχώς για δεύτερη φορά, στη δεύτερη καραντίνα, δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη.
Δεν υπάρχει, ας πούμε, κανένας ειδικός ψυχικής υγείας σε καμία από τις επιτροπές. Σε καμία τίποτα, λίμου, ναι, ξέρω, όντως. Ναι. Έχει τίποτα, ξαναϋποθεί δεν υπάρχει. Αυτό, η ψυχική υγεία δεν ασχολούμαστε. Υπάρχουν οι τρόποι. Ναι, για πες, υπάρχουν. Πες λίγο. Υπάρχει ολόκληρη επιστήμη για την προάσπιση της ψυχικής υγείας στις μαζικές κρίσεις. Υπάρχει. Μπορεί να μην είχαμε δεχθεί αυτή την πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο πριν, αλλά υπάρχει εμπειρία από κρίσεις σε εθνικό επίπεδο και τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρετε τι θα σας... Αλλά πρέπει να γίνει συστηματικά αυτό το πράγμα. Τα helplines και οι γραμμές βοήθειας δεν είναι προάσπιση ψυχικής υγείας. Ξέρετε τι θα σας πω τώρα, μια προσωπική μου εμπειρία. Νοσηλεύτηκα τέλος πάντων, είχα σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μια κλινική και μετά σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Μου είχε κάνει τότε φοβερή εντύπωση ότι μετά από 2 μέρες είχε έρθει μια ψυχολόγος και μου είχε πει ότι θα περνάει μια φορά 2 την εβδομάδα για να μιλάμε και να της λέω τι πρόβλημα έχω. Και τότε το είχα βρει τόσο. Τι να πω τώρα, δεν υπάρχει. Εδώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει και στα νοσοκομεία στους ανθρώπους αυτούς που μένουν μακριά από τους συγγενείς τους. Λοιπόν, που δεν έχουν παρά μόνο μέσω των κινητών τους κάποιες φορές επικοινωνία, κάποιος ειδικός, δεν ξέρω, υπάρχει να περνάει. Κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση δεν έχουμε τους γιατρούς να νοσηλεύσουν. Το θέμα δεν είναι. Φυσικά και θα έπρεπε. Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει πρόγραμμα ψυχικής υγείας για όλους τους υπόλοιπους που είναι έξω. Για να διαβεβαιώσουμε ότι η ψυχική. Γιατί ξέρετε, η ψυχική υγεία οδηγεί άμεσα και σε πτώση του νοσοποιητικού. Δεν είναι έτσι απλά. Σωστά. Το κάνουμε από φιλανθρωπία. Θέλουμε ανθρώπους που είναι ψυχικά υγιείς για να έχουν και καλό νοσοποιητικό σύστημα. Δεν θέλουμε ανθρώπους που είναι σε κατάθλιψη. Ναι, και βέβαια αυτό που λες, Ειρήνη μου, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό είναι ένας ψυχολόγος να πει ότι θα ντυθεί στον αστροναύτη για να κάθεται μία ώρα δίπλα στον άνθρωπο. Δεν είναι εκεί ο ρόλος του ψυχολόγου στις μέρες που ζούμε. Ο ρόλος που ζούμε του ψυχολόγου είναι στη γειτονιά, είναι στα σπίτια, είναι στον κόσμο που μένει έξω, που μένει στα σπίτια του, εκεί. Μάλιστα. Κυρία Παναγωπούλη, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον ιατρικό κόσμο που αντιμετωπίζει, που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης ή αν θέλετε και στη δεύτερη, στα αμετώπιστε και ετοιμάζεται να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Σήμερα το πρωί λοιπόν ακούω πάρα πολύ συχνά και ακούω στα πάνελ και κάνουμε και εμείς τις κουβέντες, βάζω και το δικό μου και εμάς μέσα, το έκανα και νωρίτερα στο σχόλιο που έκανα, και κάνουμε συζητήσεις εκτεταμένες για την ισορροπία που πρέπει να βρεθεί ανάμεσα στο πώς θα ανοίξουμε για λίγες μέρες την αγορά, πώς θα χρειαστεί να ξανακλείσουμε αν χρειαστεί μετά και πόσοι θάνατοι θα είναι ανεκτοί για να λειτουργήσουν λίγο παραπάνω τα καταστήματα. Γίνεται μια συζήτηση λίγο σαν να τα βλέπουμε όλα όπως λέγαμε κάποτε τη Βαγδάτη. Αυτό εννοούσα εγώ νωρίτερα που σας έλεγα ότι το έχουμε λίγο χάσει την μπάλα. Πώς βλέπαμε τους βομβαρδισμούς στη Βαγδάτη από την τηλεόραση. Κάπως έτσι το παρακολουθούν κάποιοι που συζητάνε. Ναι, αλλά αυτό είναι θέμα ψυχολογικής επιβίωσης. Κατάλαβετε. Ναι, αλλά δεν είναι κακό. Είναι η ψυχολογική επιβίωση. Η συζήτηση αυτή που την αφήνω στους ειδικούς, γιατί οι επιδημιολόγοι και οι λοιμοξιολόγοι είναι αυτοί που ξέρουν για να μας πούνε και οι οικονομολόγοι αντίστοιχα από τη δική τους πλευρά. Αλλά είναι ψυχολογική επιβίωση το να τα βλέπω τα πράγματα. Αυτή η αποστασιοποίηση μας βοηθάει στο να συνεχίσουμε στην επόμενη μέρα. Βοηθάει εμένα ως μαμά το να πω στο παιδί μου και να παίξω κρυφτό στο σπίτι και να μην σκέφτομαι. Πόσους είναι διασωληνωμένοι. Τι χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε και να προχωρήσουμε. Δεν είναι κακό. Δεν σημαίνει αδράνεια και απάθεια η αποστασιοποίηση. Επιβίωση είναι. Από τώρα... Ναι, θέλω να ρωτήσω λίγο από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει με τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, ποια θα ήταν η λύση. Με συγχωρείτε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούν και μπορεί να αισθάνονται και μοναξιά και φόβο και στρες και θυμό και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Δυστυχώς, από τη στιγμή που δεν γίνεται κάτι σε οργανωμένο επίπεδο, και όταν λέω δυστυχώς, είναι ότι όταν υπάρχει κάτι σε συνολικό επίπεδο πληθυσμού, καλό είναι να αντιμετωπίζεται μαζικά. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει ο καθένας μόνος του σαν ψυχολόγο. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Οπότε η μόνη επιλογή που έχουν όλοι όσοι αισθάνονται όλα αυτά τα συναισθήματα είναι να ζητήσουν βοήθεια από ειδικούς ψυχικής υγείας. Αλλά το λέω δυστυχώς, γιατί θα έπρεπε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα πρόβλημα από το οποίο επηρεάζεται πολύ μεγάλη μερίδα πληθυσμού, είναι πιο αποτελεσματικό και cost effective, αν θέλετε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και όχι ο καθένας να πηγαίνει σε ψυχολόγο. Δυστυχώς τώρα, απλώς αυτό πρέπει να ξέρουν όλοι αυτοί, είναι ότι και ο φόβος και ο πανικός και όλα αυτά είναι πολύ φυσιολογικές αντιδράσεις. Είναι φυσιολογική αντίδραση το να παίρνουμε λίγο απόσταση και να μην τα σκεφτόμαστε. Και πραγματικά θα ήθελα να προσκαλέσω τον κόσμο να ζητήσει βοήθεια. Ακόμα και αν αυτό είναι μια συζήτηση για το θέμα. Κ.
κυρία Παναγκοπούλου, κάτι που, πρακτικό που ενδεχομένως θα μπορούσατε να βοηθήσετε έτσι μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή, είναι το κατά πόσο θα μπορούσατε να δώσουμε 2-3 πρακτικές συμβουλές στους γονείς που αυτό το διάστημα είναι στο σπίτι με τα παιδιά, τα οποία για τα παιδιά αυτό είναι ένας εγκλωβισμός παραπάνω, έτσι. Τα παιδιά πέρασαν ένα lockdown κάποιους μήνες. Και ναι, και όχι. Ναι, μπορεί να είναι και το θέμα του ποιοτικού χρόνου με τους γονείς, το καταλαβαίνω που το πάτε. Αλλά όσο να είναι, τα παιδιά θέλουν άλλα παιδιά. Και αυτό το διάστημα τα παιδιά είναι κλεισμένα στο σπίτι με ψηφιακά εργαλεία και με τους γονείς. Έχετε δίκιο, είναι σημαντικό θέμα. Δεν είναι όμως, επειδή είναι τόσο σημαντικό, δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζετε με 2-3 συμβουλές. Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας στο σπίτι. Ναι, σε γενικές γραμμές, το τι θα μπορούσαμε να συμβουλέψουμε τους γονείς σε αυτή τη φάση. Ναι, είναι θέμα ολόκληρης κουβέντας πώς αντιμετωπίζουμε τα παιδιά. Υπάρχουν και συγκεκριμένες οδηγίες που έχουν βγει και από οργανισμούς ψυχικής υγείας, ακριβώς για τα 10 βήματα που κάνουμε, δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης των παιδιών. Μπορούν να το αναζητήσουν κάπου οι γονείς αυτό το πρωτόκολλο. Και στο διαδίκτυο και σε επικοινωνία να έρθουν με ειδικούς ψυχικής υγείας. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα βήματα και πώς πρέπει να κάνουμε και συνεδρίες που γίνονται. Απλώς γενικά να σας πω, δεν είναι. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν, ναι, μεν χειρότερα, αλλά μπορεί και καλύτερα με τους μεγάλους. Τα παιδιά πάντα έχουν λόγω της φαντασίας τους και περισσότερες εναλλακτικές. Γενικά. Ναι. Και είναι και πιο ευπροσάρμοστα. Ακριβώς. Και είναι και πιο προσαρμόσιμο. Ο εγκέφαλός τους έχει μια πλαστικότητα που δεν την έχει ο δικός μας των ενηλίκων. Οπότε προσαρμόζονται και θεωρούν κανονικότητα κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Οπότε νομίζω ότι αυτοί που χρειάζονται βοήθεια είναι οι γονείς και όχι τα παιδιά. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Όντως τα παιδιά βλέπουν ένα, φτιάχνουν ένα δικό τους κόσμο. Εδώ κάθονται και μιλάνε μόνα τους. Ακριβώς. Ενώ ότι έχουν τους φανταστικούς τους φίλους. Φίλους, ακριβώς. Ναι. Καλά, εδώ βλέπουμε και ενήλικες να μιλάνε μόνοι τους. Δεν έχει να κάνει. Εκεί είναι θέμα. Εκεί είναι πρόβλημα. Εκεί είναι πρόβλημα. Αυτό θα έλεγα. Εκεί νομίζω ότι. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Κάποιος ο οποίος είναι ψυχικά ασθενής, νοσεί, το αντιλαμβάνεται. Εξαρτάται από την ψυχική ασθένεια που έχει. Αν έχει στο επίπεδο της ψύχωσης, mm-hmm. δεν το αντιλαμβάνεται. Αλλά η πλειοψηφία όσων έχουμε θέματα νευρώσεων, και το 90% του κόσμου έχει θέματα νευρώσεων, το καταλαβαίνει. Mm-hmm. Αυτός που δεν μπορεί να κοιμηθεί τη νύχτα, αυτός που έχει κρίσεις πανικού, αυτός που έχει ταχυκαρδίες, αυτός που δεν μπορεί να πει στο σανσέ, το καταλαβαίνει. Mm-hmm. Ναι. Όταν φτάσει ο άλλος στο σημείο, Ειρήνη, όταν φτάσει στο σημείο να είναι τρελός, δεν υπάρχει περίπτωση να δηλώσει τρελός. Τελείωσε, δεν είναι αυτό. Δήλωσα τρελός, το είπε μόνο ο Θέμης Ανδρεάδης στο τραγούδι. Κανένας άλλος. Ακριβώς. Λοιπόν, μάλιστα. Κυρία Παναγκοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.